Κυρίες και κύριοι, επιστροφή από τα διαφημιστικά μηνύματα εδώ στο στούντιο Σουντούμ της Σαμιακής Τηλεόρασης. Στην συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου μία ώρα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Φούρνου Κουρσών, τον κύριο Ευσέβιο. Σεβασμιότατε, είπαμε αρκετά πράγματα. Θεωρώ προσωπικά θεωρώ ότι κάποια από αυτά ήταν ενδιαφέροντα και για τους τηλεθεατές μας, αν όχι όλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο είναι και των ημερών. Σχετικά με όλα με ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με αυτό το χαλιφάτο, το Ισλαμικό χαλιφάτο και με το γεγονός το ότι λένε, θα φαντάζομαι το ξεγνωρίζετε κι εσείς, ότι το Ισλάμ αυτή τη στιγμή είναι η πιο ταχύτερα διαδεδομένη θρησκεία. Μάλιστα πολλοί υπολογίζουν ότι στα επόμενα 25 χρόνια, 25 με 50 χρόνια, θα είναι η νούμερο ένα θρησκεία στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι κάτι το ανησυχητικό, έτσι. Εμείς θα πρέπει να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό, που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και να δοξάσουμε τον Άγιο Θεό γιατί ακολουθούμε τον Χριστιανισμό, που είναι η πιο δημοκρατική και ελεύθερη εκκλησία. Ο Κύριος μας είπε ότι όστις θέλει ο πίσω μου ερθήν, απαρνησάστο εαυτόν, και αράντο των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Όποιος θέλει. Αυτό δηλώνει ότι είμαστε ελεύθεροι. Αυτό δηλώνει ότι όλοι μας μπορούμε να ακολουθήσουμε την πίστη μας, την εκκλησία μας, την παράδοσή μας. Δεν έχουμε φανατισμούς. Και νομίζω ότι ο μωμοαθανισμός έχει, το Ισλάμ, έχει αυτό το φανατισμό και αυτή την αιμονή στο να σκοτώσει κανείς τον άλλον χωρίς να συγκινηθεί. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη. Και βέβαια είπατε ότι ίσως παγκοσμίως θα έχει το μεγαλύτερο αριθμό. Πώς να μου τον έχει. Θεωρείτε ότι θα έχει πώς το να μην τον έχει, ότι αυτά τα κράτη τα οποία έχουν ασπαστεί το Ισλάμ είναι εκείνα τα οποία έχουν μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, εν αντιθέσει με εμάς που έχουμε υπογεννητικότητα. Είναι φυσιολογικό λοιπόν από κοσμικής πλευράς, να το πω έτσι, να έχουμε αύξηση αυτών των Ισλαμιστών. Όμως εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα το τονίσω για μια φορά, θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό που αν δούμε και τις διαφορές μεταξύ χριστιανισμού και Ισλαμισμού, είναι τεράστιες αυτές οι διαφορές που δηλώνουν το μέγεθος και την ευλογία και την χάρη την οποία έχει το Ευαγγέλιό μας, η πίστη μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο θα υπερηφανευόμαστε για το ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και μάλιστα και Έλληνες, διότι εμείς είμαστε, όπως είπα προηγουμένως, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι το κρέας και το νύχι. Και πονάει είτε το ένα είτε το άλλο. Και γι' αυτό και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την παράδοσή μας. Και βέβαια θα πρέπει να ανησυχούμε για τη γειτονιά μας. Αλλά μην μπορώντας και πολλά πράγματα να κάνουμε εμείς, να προσευχόμεθα, να υπάρχει η ειρήνη στα κράτη. Αλλά κυρίως για να υπάρχει στα κράτη, η ειρήνη πρέπει να είναι στις καρδιές μας. Και αυτή την ειρήνη τη δίνει ο Χριστιανισμός. Τη δίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, γιατί κοιτάζει τον έσω της καρδίας άνθρωπο που είναι η ψυχή του. Του ανθρώπου η ψυχή και όχι τα εξωτερικά μόνο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η αγάπη του Σταυρού, η αγάπη του Κυρίου μας και η θυσία της Σταυρικής Θυσίας είναι εκείνα τα οποία πρέπει να έχουμε ως οδηγό μας σε αυτή την εποχή στην οποία ζούμε και είναι εποχή αναστατώσεως. Και είναι και εποχή που δεν μπορεί κανείς να την προσδιορίσει. Δεν ξέρω, τα έχουμε χάσει. Δεν μπορούμε με αυτές όλες τις ανακατατάξεις που γίνονται γύρω μας να βγάλουμε και συμπέρασμα, καθότι εμείς όλοι που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, και θα το πω όλη μια φορά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το κρατήσουμε ως κόρινο φθαλμού, γιατί όντως σήμερα χρειαζόμαστε αυτά τα μηνύματα τα οποία μας δίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, της αγάπης, της ειρήνης,
της εσωτερικής γαλήνης και εφροσύνης, την πυρότητα της καρδιάς δηλαδή, και τα οποία μας είναι απαραίτητα σήμερα. Σεβασμένο ότι υπάρχουν περιθώρια να ενοποιηθεί η Καθολική Εκκλησία με την Ορθόδοξη. Γίνονται κάποια δειλά βήματα προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος συνύπαρξης. Πάντως εμείς προσευχόμαστε σε κάθε λειτουργία υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για αυτή την ένωση, η οποία πιστεύω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Διότι είναι τέτοια το χάσμα το οποίο μας χωρίζει. Και ιδιαίτερα... Είναι χάσμα θεολογικό ή είναι χάσμα κοσμικό? Κοιτάξτε, καταρχήν είναι θεολογικό το χάσμα και είναι και τα δικαιώματα τα οποία έχει τόσα χρόνια η Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία μένει σταθερή και αμετακίνητη. Εκείνο το οποίο είναι ενθαρρυντικό είναι ότι το να λέμε μια καλημέρα, το να επικοινωνούμε με κάποιους ανθρώπους ήδη στον τόπο μας και στην πατρίδα μας και στο νησί μας, έχουμε και μεικτούς γάμους. Ήδη παιδιά δικά μας έχουν παντρευτεί Ρωμοκαθολικές ή Ρωμοκαθολικοί έχουν παντρευτεί Ορθόδοξες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια επαφή και επικοινωνία. Αυτή η επικοινωνία και η επαφή δεν είναι κάτι το κακό. Οι συμπροσευχές όντως είναι κακό. Αλλά όμως εμείς νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή και την επικοινωνία, διότι το επιτάσσει και η σύγχρονη εποχή μας. Εξάλλου, αυτή η επικοινωνία την οποία έχουμε με τα άλλα κράτη μας δίνει τη δυνατότητα να λέμε μια καλημέρα εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτοί οι διάλογοι, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα καταλήξουν πουθενά μεταξύ Εκκλησίας Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν ξέρω αν θα καταλήξουν πουθενά, αλλά όμως είναι διάλογοι επικοινωνίας και επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. Γι' αυτό έχουμε μακρύ δρόμο. Εμείς ευχόμαστε και προσευχόμαστε για την ένωση των Εκκλησιών, όλων των Εκκλησιών, αλλά νομίζω ότι οι προσευχές μας αυτές θα πρέπει να εισακουστούν από τον Κύριό μας και να μας δώσει ο Κύριος μας ακριβώς τα μηνύματα εκείνα και τα δείγματα με τη χάρη του, για να μπορούμε να δούμε αν θα φτάσουμε ποτέ. Πάντως επί των ημερών μας, εγώ τουλάχιστον πιστεύω δεν θα μπορέσουμε να τη χαρούμε αυτή την ένωση που την προσδοκούμε όλοι μας. Και θεωρώ ότι γίναμε οι άνθρωποι τόσο κοντινοί ο ένας με τον άλλον, ένεκα και της αναπτύξεως των σχέσεων των λαών μας, που όλοι μας πρέπει να βλέπουμε τον άλλον ως αδελφό μας, ως δημιούργημα του Αγίου Θεού, και νομίζω ότι με την αγάπη μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις δυσκολίες. Όμως θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και με την κίνηση στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία μας, και να αποφεύγουμε τους φανατισμούς και τις μυσαλλοδοξίες, ώστε να επικρατεί η ειρήνη στην καρδιά μας, θα το τονίσω άλλη μια φορά, η ειρήνη στην καρδιά μας, για να μπορέσουμε έτσι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή να ενωθούμε κάτω από τη σκέπη, γιατί όχι, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και αυτό ίσως θα είναι και το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε στη σύγχρονη εποχή. Δύσκολα τα πράγματα, αγώνας γίνεται, προσπάθεια γίνεται και τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι τις περισσότερες φορές αισιόδοξα, που μας δίνουν ακριβώς αυτή την δυνατότητα της αιμονής μας, στις αρχές μας, στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία μας, στην Εκκλησία μας, γιατί έχουμε τέτοιο θησαυρό που δεν μπορεί να αλλάξουμε με τίποτα. Όσες άλλες θρησκείες και αν έρθουν στον τόπο μας, η Ορθοδοξία μας είναι εκείνη η οποία μας δίδει ακριβώς το μήνυμα ότι η Ορθοδοξία έχει σήμερα σημάνει την ώρα της. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί από την Ευρώπη που προσδοκούν και προσβλέπουν στην Ορθόδοξη πίστη μας και προσδοκούν ότι θα γίνουν και οι ίδιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Κινδυνεύει η Ορθοδοξία. Δεν κινδυνεύω κανένα. Ήσασταν αρκετά άμεσο σκεφτής, αλλά ήθελα να ρωτήσω, κάνετε κάθε χρόνο αυτή την εβδομάδα αντιαιρετικού αγώνα. Υπάρχουν διάφορες αιρέσεις, υπάρχουν οι λεγόμενοι εθνικοί, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επαναφέρουν παλιότερες θρησκείες προγονικές. Πιστεύετε ότι όλα αυτά είναι ικανά να δημιουργήσουν κινδύνους στην Ορθοδοξία και να μπερδέψουν τον κόσμο?
Κοιτάξτε, ο Χριστός χθες, σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ανά τους αιώνας και η Εκκλησία μας έχουμε τον Πατέρων μας και πηλεάδου ούτε ου κατησχίσους είναι αυτής. Είναι τόσο εδραιωμένη η Εκκλησία μας που δεν φοβάται κανέναν. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η παραχαράκη της Ορθοδοξίας και όλοι οι άλλοι εχθροί της Ορθοδοξίας που είναι γύρω μας, από τους χιλιαστάς μέχρι τους Προτεστάντες, μέχρι τους Πεντηκοστιανούς, μέχρι, αν θέλετε, διάφορες άλλες παραφιάδες όλων αυτών των άλλων ομάδων, είναι δυνατόν να κάνουν τη δουλειά τους. Εκείνο το οποίο νομίζω εμείς πρέπει να προσέξουμε είναι να είμαστε εμείς γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, να έχουμε σταθερή και αμετακίνητη την πίστη μας, να τη γνωρίζουμε, να τη βιώνουμε, να συμμετέχουμε ώστε να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, ώστε να είμαστε δυνατοί να αντιμετωπίσουμε όλους τους άλλους. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο λέει ότι οι ιοί του σκότους δυνατότεροι των ιών του φωτός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι ιοί του σκότους που είναι σε αυτές οι παραφιάδες και αιρέσεις που είπαμε προηγουμένως, είναι εκείνοι οι οποίοι την Κυριακή το πρωί περιφέρονται, οι χιλιαστές σε παραδείγματα, και χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών μας και θέλουν ένα διάλογο μαζί μας για να δείξουν τη γνώση τους γύρω από την Αγία Γραφή. Κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι δυστυχώς δεν την έχουμε. Και γι' αυτό τι συνιστούμε? Καταρχήν, μην ανοίγετε τις πόρτες σας και μην δέχεστε κανένα διάλογο. Όχι από φόβο, αλλά δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στο ποίημα, θα μου μπορώ να πω, που ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι και το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι, ένα από τις ελευθερίες μας αυτές που έχουμε τώρα, που είπαμε προηγουμένως, δεν το ξέρουμε. Και αν κάνουμε ένα γκάλωπ να δούμε πόσοι έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή, Ορθόδοξοι, θα δούμε και θα απογοητευτούμε. Νομίζω θα ήθελα να πω να μην το τολμήσετε, γιατί πραγματικά θα απογοήτευσαν τεράστια. Όμως ο χιλιαστής ξέρει την Αγία Γραφή, όχι όλοι. Αυτά που τον συμφέρουν να ξέρει και τα οποία εντυπωσιακά μεταφέρει σε εμάς. Και εμείς εντυπωσιαζόμενοι και εμείς μη έχοντας αναγεννηθεί πνευματικά και μη έχοντας γνωρίσει και την Ορθοδοξία μας στο μέγεθός της και στο βάθος της, είμαστε έτοιμοι. Ναι, αλλά να γι' αυτό σε βαθμιότητα δεν φταίει η Εκκλησία. Ότι, ας πούμε, ότι δεν θεολογεί, αλλά περισσότερο ασχολείται και εκείνη με μια διαχείριση έτσι κοσμική. Κοιτάξτε. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο και το ξέρετε νομίζω πάρα πολύ καλά. Όλη η κουβέντα στην Εκκλησία, πέρα από αυτό το κουτσομπολιό το οποίο είπαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μας, να κινείται γύρω και από το. Σε ένα ιερό μυστήριο, ας πούμε. Να ασχολούνται κάποιοι ιερείς ότι με το εάν θα ανάψει ένας προβολέας, πολυέλαιος συγγνώμη, ή προβολέας, δύο πολυέλαιοι. Δεν υπάρχουν τώρα. Ή τρεις ή πέντε. Τώρα αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως όχι, αλλά υπήρξαν κάποια στιγμή και γαλούχησαν μια ολόκληρη γενιά, επιτρέψτε μου. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε το πρόβλημα. Πάντα. Όταν λέω οι άνθρωποι, εννοώ και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όταν θέλουμε, τα πάντα είναι να γίνονται σύμφωνα με το θέλημά μας. Ναι. Ποιος από, θα πω και στη Σάμο ακόμα, να το πω εδώ, ακούει τον επίσκοπό του, τον ιερέα του. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο θέλημά μας. Είπα, υπάρχει μια ελευθερία μας στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να αναγεννηθούμε, να γνωρίσουμε την πίστη μας. Δεν πάμε, αν θέλετε, συναισθηματικά στην Εκκλησία. Mm-hmm. Πρέπει να γνωρίσουμε γιατί πιστεύουμε και αυτό το κάνει η Εκκλησία. Δέστε να δείτε στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής που υπάρχουν στα περισσότερα χωριά τα δικά μας. Εμείς γιατί κάναμε τους κύκλους Αγίας Γραφής? Για να γνωρίσουμε τη Γραφή, να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή, να γνωρίσουμε την πίστη μας. Εάν κάνουμε έναν γκάλωπ και πούμε τι πιστεύεις, παραδοσιακά πιστεύει κανείς. Ναι, πάντως η πίστη δεν είναι θέμα λογικών επιχειρημάτων. Όχι. Έτσι. Είναι γιατί βίωμα. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος εκεί μπερδεύεται. Είναι ότι, βίωμα. Ότι ψάχνει να βρει λογικά επιχειρήματα για να πιστέψει. Μα δεν είναι και το μυστήριο. Πρέπει να πιστέψει στο μυστήριο του γάμου. Δεν είναι κοινωνική εκδήλωση ο γάμος. Ούτε είναι αυτό το οποίο εμείς έχουμε εδώ στη Σάμο και το οποίο είναι, νομίζω, πολύ μεγάλο σφάλμα μας. Να χτυπάμε την πλάτη παραδοσιακά στο Ισαΐα χόρευε. Είναι βάρβαρο.
Είναι βάρβαρο. Και όχι μόνο αυτό. Διασπάται η προσοχή. Διασπάται η προσοχή όλων και αφεύγουμε από το μυστήριο και πηγαίνουμε ποιος θα δώσει τις περισσότερες ξυλές στο γαμπρό. Και βέβαια έρχονται κάποιοι και λένε σεβασμιότατε που πάω σε κάποιους γάμους, προστατεύστε με. Ναι, όταν εσύ παλικάρι μου έδινες το ξύλο στον άλλον, όταν παντρευόταν, τώρα τι προστασία θέλεις. Άρα λοιπόν, το λέω αυτό για να πω ότι όλοι μας ευθυνόμαστε για αυτά τα υποτιθέμενα, αν θέλετε, έθιμα, τα οποία να τα διατηρήσουμε, αλλά όχι σε αυτή τη βαρβαρότητα η οποία υπάρχει, ή η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, να πατήσουμε αντίστοιχα η κοπέλα το γαμπρό, για να δείξει με αυτό ότι θα του πάρει τον αέρα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν λέει η γυνή να φοβείται τον άντρα, η γυνή να σέβεται τον άντρα της. Δεν πρέπει να το δούμε αυτό στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής και να δούμε τι είναι. Αλλά επικράτησε αυτό και το κάνουμε εκεί όπως το ρίζει. Το ρίζει δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη πίστη μας. Το ρίζει λέει το ρίχνουμε για να ριζώσουν. Ναι. Τι θα πει να ριζώσουν, πιστεύεις στον Χριστό και στην Εκκλησία, πιστεύεις στη χάρη του μυστηρίου, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και τώρα οι εκκλησίες, τι λέμε, ρίξτε το ρίζει έξω. Ναι. Ρίξτε το έξω, στο προαύριο. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω. Ξέρετε όμως τώρα, αυτό τώρα που είπατε ας πούμε για το ρίζει, από τον περισσότερο κόσμο αυτό έχει ερμηνευτεί ότι γίνεται για λόγους καθαριότητας της Εκκλησίας και όχι για θεολογικούς λόγους. Εγώ θα σας πω ότι να γίνεται και γι' αυτό. Όταν το βράδυ του Σαββάτου γίνεται ο γάμος, ποιος θα καθαρίσει την Εκκλησία. Πέστε μου. Και όταν μάλιστα έχουν κάποιοι που έρχονται και φέρουν, ήμουν σε ένα γάμο τέλος πάντων και είχε φέρει ένα σακί ρύζι. Ένα σακί ρύζι. Αυτό το ρύζι. Όταν θα πέσει κάτω, καταρχήν διατάξει τον κύριο να πέσει να σκοτωθείς όταν φεύγεις από την Εκκλησία. Και δεύτερον, ότι δεν έχει καμιά σημασία όσον αφορά το μυστήριο το ρύζι. Το συνδυάσαμε λοιπόν με το μυστήριο. Ή το κρασί να το πάρουν αυτοί που δεν έχουν παντρευτεί για να παντρευτούν γρηγορότερα. Μα ανόητο δεν είναι. Γι' αυτό τι κάνουμε τώρα, εμείς προσπαθούμε και ακριβώς αυτό που είπατε προηγουμένως δεν είναι σωστό. Προσπαθεί η Εκκλησία να πει την αλήθεια, αλλά δεν την αποδέχονται την αλήθεια. Πιστεύουμε, να σας πω κάτι άλλο το οποίο το ζω και που είναι καλή ευκαιρία να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Για τις γιορτές, τις παραδοσιακές γιορτές. Είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Νηστεία. Λέμε νηστεία. Οι προγονείς μας το σεβόντουσαν και λέγανε Τετάρτη και Παρασκευή θα κάνουμε γιορτή με τα ρεβίτια. Ναι. Αν το πω εγώ αυτό που το λέω τώρα, ξεσηκώνεται επανάσταση. Και ενώ φέτος της Αγίας Παρασκευής, επί παραδείγματι, πέρυσι νομίζω ήταν, της Αγίας Παρασκευής, ήταν η μέρα νηστείας. Της Αγίας Παρασκευής που όλοι μας, τα παιδικά μας χρόνια και εκείνα τα χρόνια που τα δικά μας, την Αγία Παρασκευή ή οποιαδήποτε μέρα να ήταν, νηστεύανε για τα μάτια μας. Ναι. Φέτος είπαμε, πέρυσι μάλλον ήταν, να μην κάνουμε τη γιορτή, σηκώθηκε επανάσταση, γιατί να μην γίνει γιορτή. Κάντε με ρεβίθια, βρε παιδί μου, χάλασε ο κόσμος. Πάντως, υπάρχουν και εξοκλήσεις για τα οποία όταν γιορτάζουν και δεν έχουν γιορτή, δεν έχουν κόσμο. Λάθος είναι αυτό όμως. Να μην λάθει κανείς. Δεν θα πάει για τη γιορτή όπως στην Εκκλησία. Αυτό δεν είναι παραχάραξη του Ορθοδόξου πιστεύω μας. Ναι. Πέστε μου. Η συνήθεια όμως είναι κάτι πολύ φοβερό στον άνθρωπο. Ναι, αλλά έτσι, και να είναι... πας όμως στη γιορτή και να πάρεις ένα ολόκληρο μπολ. Ναι. Και αυτό τι είναι τώρα. Για τον μπολ πας στην Εκκλησία. Για να πάρεις τη γιορτή. Να πάρεις γιορτή, δεν λέω. Έθιμο είναι. Πατροπαράδοτη τη λέμε και πρέπει να επικρατήσει να υπάρχει. Αλλά ας μην είναι το πανηγύρι μόνο η γιορτή. Δεν είναι μόνο η γιορτή το πανηγύρι. Δεν είναι μόνο η γιορτή οι πανήγυρες ενός παρεκκλησίου. Και υπάρχουν άνθρωποι που τους βλέπω. Δεν μπαίνουν να ανάψουν κερί, έρχονται την ώρα της γιορτής και να φύγουν. Ή να προσκυνήσουν την εικόνα, δεν λέω για να μην ανάψουν κερί, προσκυνήσουν την εικόνα. Και έρχονται μόνο την ώρα που θα είναι η γιορτή. Νομίζω αυτά είναι εκείνα τα οποία μας εκθέτουν στα μάτια κάποιων άλλων οι οποίοι μας λένε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και αυτοί είναι αιρετικοί γιατί εμείς είμαστε σταθεροί, αμετακίνητοι, βλέπετε πάνε με ένα στυλ ας πούμε τέλος πάντων ΑΒΓ το οποίο μπορεί να το κρίνει και να το κατακρίνει κανένας αλλά όμως έχουν κάτι το οποίο εμείς η Ορθοδοξία αυτό το κάτι... Ναι. Το έχουμε λιγάκι με την ελευθερία που είπα προηγουμένως και Ορθοδοξία, τη αν κάνω λάθος, διορθώσουμε Ορθοδοξία είναι και μυστικισμός. Αρκετό, υπάρχει μυστικισμός στην Ορθοδοξία. Όλο αυτό όμως χάνεται αυτό το κομμάτι. Η πνευματικότητα της Ορθοδόξου πίστεως μας
χάνεται γιατί εμείς δεν ήμασταν γεννημένοι χριστιανοί. Ναι. Χάνεται, ξέρετε γιατί, είπα το μυστήριο τώρα του γάμου, το μυστήριο της βάφτισης. Έρχονται σήμερα και δεν φτάνει που με τον ντύσιμό τους όσοι παρακολουθούν το μυστήριο. Και θα ήθελα να πω και το εξής. Πηγαίνεις σε μια επίσκεψη, πας στον Πρωθυπουργό, θα πας σε ένα πολιτικό γραφείο, θα πας ξεγυμνωμένος. Βλέπετε όμως, αν δείτε το ντύσιμο ειδικότερα το καλοκαίρι των ανθρώπων που έρχονται στην εκκλησία, είναι σαν να είναι σε ένα κοσμικό γεγονός. Μα δεν είναι κοσμικό γεγονός. Βαφτίζεις το παιδί σου. Εκείνη την ημέρα αυτό θεμελιώνεις σε αυτό το παιδί τις αρχές του χριστιανισμού και το βαφτίζεις για να έχει τη χάρη του Αγίου Θεού. Να έχει τα αγαθά και τα πλούτη του Αβραάμ και του Ισάκ και να ζήσει. Να τώρα που είπατε για τη βάπτιση όμως. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Λένε κάποιοι, ποιος ο λόγος να βαφτίζονται τα νήπια, τα βρέφη σε τόσο μικρή ηλικία και να μην υπάρχει επιλογή να αφήνεις το παιδί και να υπάρχει επιλογή να βαφτιστεί αργότερα μεγάλο, όταν θα είναι σε θέση να καταλάβει και να... Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Και να επιλέξει. Η Αγία και η Σύνοδος της Εκκλησίας, η Οικουμενική Σύνοδη, αποφάσισαν να τα μυστήρια αυτά να τελούνται με όλη την ιεροπρέπειά τους. Ναι. Και βέβαια παλαιότερα το ξέρουμε όλοι μας ότι η Εκκλησία είχε επιβάλει, υπήρχε η παράδοση να γίνονται σε μεγάλη ηλικία. Κάποια στιγμή αποφασίστε από την Εκκλησία μας να επικρατήσει ο νηπίο βαφτισμός, ναι, τα μικρά παιδιά. Είχε και μια λογική όμως της εθνισιμότητας, της μεγάλης εθνισιμότητας των νηπίων. Και βλέπετε όμως και το εξής. Εγώ να σας το πω και γιατί το ζω και το βιώνω. Ξέρετε ότι τα παιδάκια όταν βαφτιστούν ηρεμούν. Πιστεύεις αυτή την εσωτερική αλλίωση την οποία κάνει το Άγιο Πνεύμα στο παιδάκι με τη βάφτισή του. Αν αυτό το πιστέψουμε ότι πήρε και το παιδάκι μας τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, αφού πιστεύουμε στο Άγιο Μύρο που το μυρώνει ο παπάς και λέει σφραγής δωρεάς πίστεως, σφραγής πνεύματος Αγίου Αμήν. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο το οποίο πρέπει να το βιώσουμε εμείς οι χριστιανοί και να μην κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις ή και να μην κάνουμε τέτοιες τοποθετήσεις, διότι θέλουμε να μπει η χάρη του Αγίου Θεού στο παιδί μας. Και το γνωρίζουμε όλοι μας ότι το παιδάκι αυτό από τη στιγμή που βαφτίζεται έχει μια άλλη πορεία στη ζωή. Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό. Και βέβαια θα πάω στο μυστήριο και θα πω ότι το κάνουμε κοσμικό. Τώρα γύρω-γύρω από την κολυβήθρα, τι χρειάζεται να στολίσουμε την κολυβήθρα με τα λουλούδια, τι χρειάζεται να γεμίσουμε τον τόπο με μπαλόνια απ' έξω και τα τι αυτά. Αυτά όλα τα χρεώνεται λοιπόν η Εκκλησία, είτε στο γάμο με τα χαλιά και με τα λουλούδια, ότι τάχα είναι το μυστήριο το οποίο μας, το θρησκευτικός γάμος ή η βάφτιση, μας έκανε να πληρώσουμε τόσα πράγματα. Ναι, κάντε το μυστήριο απλό. Κάνε το μυστήριο πολύ απλό. Η προσευχή μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε τα φολκλόρ, ούτε τα μπαλόνια, ούτε τα λουλούδια, ούτε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Κάντε το μυστήριο, χριστιανοί μου. Κάντε το μυστήριο πολύ απλό. Προσευχή είναι το μυστήριο. Mm-hmm. Δεν είναι κοσμικό γεγονός και φρόνημα. Το φρόνημα είναι άλλο. Είναι ένα πνευματικό το φρόνημα. Δεν είναι κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι εκείνος ο οποίος μας κομματιάζει και μας απομακρύνει από εκείνο το οποίο μας έχει χαράξει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Άμα τα πούμε λοιπόν αυτά, θα πούνε, είδατε, ο Σεβασμιότητας θέλει να μας αλλάξει τα δεδομένα μας. Και το λέω ειδικότερα γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές για τις γιορτές. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Αλλά όμως θέλουμε να αναγεννηθούμε, ρε παιδιά. Να σου πω, τώρα που λέτε ας πούμε γιορτές, με τη χάρη του Θεού σε λίγο καιρό θα πάμε και στα Χριστούγεννα. Έχετε έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση βλέποντας τον Άγιο Βασίλη της δυτικής κουλτούρας με τον, Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο μάλλον. Δεν έχει καμιά σχέση ο Άγιος Βασίλειος με την κοιλιά του και με όλα την ενδυμασία του εκεί, με τον ασκητικότατο Άγιο Βασίλειο. Δεν έχει καμιά σχέση. Και αυτό είναι ξενόφερτο. Το εισπράξαμε και το διαιωνίζουμε εμείς τώρα. Και ξεχάσαμε τον πατέρα της Αγίας μας Εκκλησίας που είναι ο Άγιος Βασίλειος. Δυστυχώς αυτό είναι η παραχάραξη η οποία γίνεται και της παράδοσης και της ιστορίας μας. Και του μιμητισμού μας, γιατί μιμούμεθα όλους τους άλλους.
Σεβασμένο ότι ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος, θα ήθελα να πάμε σε δύο άλλα θεματάκια. Πρώτο, ένα οικονομικής φύσεως. Άλλωστε είστε και πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικής Εκκλησίας της Ελλάδος. Το είπα σωστά, νομίζω. Οικονομικών της Εκκλησίας. Οικονομικών, είδατε, ακόμα και στην υπαγόρευση, στην αντιγραφή που έκανα, το έκανα λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ασχολείστε με τα οικονομικά της Ιεράς Συνόδου, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Συζητώντας με κάποιον πριν από λίγες ημέρες και λέγοντας το ότι είναι στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και μια συνέντευξη μαζί σας, το πρώτο πράγμα που μου είπε, είπε να ρωτήσεις τον Σεβασμιότατο για τα οικονομικά. Υπάρχει μια πεποίθηση, θα έχει δημιουργηθεί μια πεποίθηση όλα αυτά τα χρόνια στον κόσμο, ότι η Εκκλησία δεν πληρώνει τους φόρους που της αναλογούν. Είναι πολύ μεγάλο λάθος καταρχήν. Θα πρέπει να πω και να διευκρινίσω κάτι. Ότι αυτή η επιτροπή, στην οποία με πολύ, θα έλεγα, δεν είναι απλή, είσαστε ο Υπουργός Οικονομικών, να το πω έτσι, της Εκκλησίας. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Κι όμως, ως τέτοιο σας βρήκα, τέτοιες αναφορές βρήκα στο διαδίκτυο, Υπουργός Οικονομικών της Εκκλησίας, ο τσάρος των οικονομικών της Εκκλησίας. Δεν είναι έτσι. Καταρχήν, να πω ότι όλες οι Μητροπόλεις έχουν μια αυτοτέλεια οικονομική. Ναι. Δεν προεδρεύω όλο των οικονομικών της Εκκλησίας, προεδρεύω της κεντρικής υπηρεσίας της Εκκλησίας, ξέρω, είναι και ο τίτλος αυτός, που εκεί οι 80 αρχιερείς με ψήφισαν ότι θα μπορούσα επί 3 χρόνια να διακονήσω σε αυτήν τη διακονία, παρόλο που σε αυτή τη διακονία είμαι και άλλα 12 χρόνια ως μέλος αυτής της Επιτροπής. Άρα διαχειριζόμαστε τα ακίνητα και τέλος πάντων τις κεντρικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιερά Σύνοδο και τις υπηρεσίες που είναι γύρω από αυτήν, για όλη βέβαια την Εκκλησία, χωρίς όμως να έχουμε σχέση με τα οικονομικά των άλλων Μητροπόλεων, των μονών που είναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εμείς σήμερα πληρώσαμε στη Μητρόπολη μας έμφυα. Τελευταία μέρα και πληρώσαμε. Φαντάζομαι για μοναστήρια, για τα πάντα. Η Εκκλησία λοιπόν πληρώνει φόρους. Ναι. Σήμερα, ένα μοναστήρι θα σας πω μόνο, η Μεγάλη Παναγία και ο Τίμιος Σταυρός, ο έμφυα είναι 20.000. Για αυτά τα δύο ή για το καθένα? Για τον καθένα, χωριστά. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν σήμερα κάθε από αυτά τα μοναστήρια να πληρώσει 3.000 περίπου. Είναι η δόση σήμερα που πρέπει να πληρώσουμε. Ναι. Από πού βγάλετε αυτά τα λεφτά? Δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και κάναμε ενστάσεις. Όμως, για να κάνουμε την ένσταση, έπρεπε να πληρώσουμε. Να πληρώσει την πρώτη δόση και μετά να... Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε λεφτά και δανειστήκαμε, δεν ξέρω πού τα βρήκαμε, για να πληρώσουμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την ένσταση. Διότι ο έμφυα είναι μια φορολογία που φορολογεί ακόμα, αν θέλετε, και τα ξοκλήσια και τους ιερούς ναούς μας. Και περιμένουμε να ανοίξει και τώρα το διαδίκτυο για να κάνουμε παρεμβάσεις και διορθώσεις επί των δηλώσεών μας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι εκείνη η οποία είναι συνεπέστατη όχι μόνο στον έμφυα, αλλά και στα ακίνητα τα οποία νοικιάζει όταν έχει να νοικιάσει και πληρώνει φόρους. Δεν απαλλασσόμεθα από τους φόρους. Απαλλασσόμεθα εμείς σαν Μητρόπολη, επί παραδείγματι, λόγω του διότι έχουμε ιδιόχρηση του Μητροπολιτικού Μεγάλου. Ναι, εντάξει. Όλα τα άλλα ακίνητα τα οποία έχουμε πληρώνουμε φόρο κανονικά, όπως όλοι οι άνθρωποι πληρώνουν ένα φόρο. Δεν είμαστε προνομιούχοι, παρόλο που η Αγία μας Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει δώσει το 90% της περιουσίας της, το έχει δώσει στο κράτος. Τι εννοείται όταν λέτε ότι έχετε δώσει? Γιατί θα τα ακούσατε κι εσείς πάρα πολλές φορές τώρα με την κρίση, ότι τι κάνει η Εκκλησία και δεν βοηθάει, γιατί αν έρθει η Εκκλησία την μισή περιουσία που έχει, ας πούμε, στο κράτος, δεν υπάρχει, θα γλιτώναμε την κρίση. Δεν υπάρχει αυτή η περιουσία. Διότι και το 55 και το 35 και το 65 η Εκκλησία, και θα πω κάτι για τη Σάμο, έδωσε το 90% των μοναστηριακών κτημάτων στους λεγόμενους ακτήμονες. Ναι. Για να μην φύγουν τότε με το κύμα προς την Αυστραλία μετανάστευσης, ναι, και ή την Αμερική, και αυτοί όλοι τους πήραν όχι μόνο από μας,
πήραν από τη γεωργική υπηρεσία όλα αυτά τα οποία είχε παραχωρηθεί και αυτό που είπα τα δώσαμε στο κράτος. Το κράτος λοιπόν τα δώσαμε εμείς αυτή την περιουσία και το κράτος τα μοίρασε στους λεγόμενους ακτήμονες. Τους λεγόμενους ακτήμονες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη βάση. Σας λέω τους λεγόμενους ακτήμονες. Άρα λοιπόν. Τότε εκείνη την εποχή. Εννοείται. Μα και δεν κρατήθηκαν όμως τα κτήματα αυτά στους ακτήμονες. Διότι και αυτοί περισσότερα από αυτούς τα πούλησαν. Ναι. Εγκατέλειψαν τη γη και πήγαν στην Αυστραλία, παραδείγματι. Το αεροδρόμιο. Σε ποιο κτήμα είναι, το δικό μας. Είναι της Μητρόπολης Άμμου ή είναι, όχι, είναι μετοχή. Καταρχήν είναι το Μονών. Ναι. Και μάλιστα όσοι ιδιώτες, για την ιστορία του λέμε αυτό, όσοι ιδιώτες είχαν κτήματα, ναι, είχε επιβάλει το κράτος να δώσουμε αντάλλαγμα των κτημάτων τους ίσης αξίας στο Μεσόκαμπο από μοναστεριακά. Ναι. Το Κρούντερι. Όλο είναι σε ακτήμονες. Ο κάμπος της χώρας. Τον έχουν παρακτήμονες. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εκκλησία ή να πω και κάτι άλλο και τα στρατόπεδα, όλα τα στρατόπεδα είναι της εκκλησίας. Είναι μοναστηριακά. Μοναστηριακά. Η εκκλησία λοιπόν είναι στο Ιωική Μάνα τα δίδει. Και τώρα πολλές φορές που δίνουμε και πριν από μερικά χρόνια και στην Ικαρία δώσαμε και εδώ δίνουμε συνέχεια ό,τι μπορούμε να δώσουμε, να δώσουμε. Αλλά νομίζω χρειάζεται να το αναγνωρίζουμε και να μην μένουμε σταθεροί σε εκείνα τα οποία ίσως μερικές φορές με παραπληροφόρηση εμείς τα αποδεχόμαστε. Άρα η αλήθεια είναι μία, ότι η Εκκλησία είναι ιστορική μάνα, τα δίδει όλα στο λαό της, αλλά όμως πρέπει να αξιοποιήσει και η Εκκλησία αυτή την περιουσία που της εναπέμεινε και το λέω εγώ με λόγο γνώσεως, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι μας έμεινε για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε ήδη τα υπάρχοντα. Πώς θα συντηρηθούν αυτά τα μεγάλα κτίρια των μονών μας, πώς θα πληρώνουμε τους φόρους μας αν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την περιουσία, πώς θα έχουμε το παντοπολείο μας το οποίο πάει προς το να το κλείσουμε διότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και ζητιανεύουμε από την Αθήνα για να συμπαρασταθούμε στους εδώ αξιοπαθούντας αδερφούς μας. Ήδη παλαιότερα είχαμε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που αφήνανε ήδη στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτά μειώθηκαν και το δέχομαι ότι μειώθηκαν και το αποδέχομαι. Για ποιο λόγο? Διότι ο καθένας αν έβαζε ένα πακέτο μακαρόνια για τους φτωχούς, τώρα το έχει ανάγκη ο ίδιος. Άρα οι φτωχοί πληθαίνουν, οι αναξιοπαθούντες αυξάνονται και εμείς καλούμαστε τώρα να ανταποκριθούμε σε αυτό. Για να μην σας πω ότι κάθε μέρα στη Μητρόπολη μας δίνουμε τουλάχιστον αυτά τα μικρά ποσά, γιατί όποιος έρθει στη Μητρόπολη δεν φεύγει χωρίς να πάρει κάτι, τα οποία κάθε μέρα τουλάχιστον είναι πάνω από 100 ευρώ. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να ανταποκριθεί κανείς? Και εμείς λένε ότι έχουμε μεγάλη περιουσία. Όντως έχουμε περιουσία εδώ, στη Σάμμο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε? Έχουμε δυνατότητα? Δεν την έχουμε. Μακάρι να τη βρούμε. Εγώ θα είμαι ευτυχής επί των ημερών μου και ας με κατακρίνουν. Να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας, αυτή που εναπέμεινε, για το καλό αυτού του τόπου. Από αγάπη για το νησί μας. Από αγάπη για τους κατοίκους του νησιού. Να μην φύγουν τα παιδιά μας από εδώ. Να μην φεύγουν, να βρουν δουλειά. Αλλά όμως δεν έχουμε και τις δυνατότητες. Δυσκολίες πολλές. Από το δασαρχείο, την αρχαιολογική υπηρεσία, από όλα αυτά δηλαδή τα οποία σήμερα και αν θέλετε και αυτό το οποίο υπάρχει, η γραφειοκρατία η οποία υπάρχει. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε. Γι' αυτό και είμαστε υποτεταγμένοι σε όλη αυτή την κρίση την οικονομικά και εμείς σαν εκκλησία. Μακάρι να είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε όμως. Και μακάρι να μην πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε όμως φόρους και πρέπει να το πούμε. Πληρώνουμε φόρους και θα παρακαλούσω πολύ να το ερευνήσετε αυτό και να το ερευνήσετε και από άλλα μέσα που μπορείτε να το ερευνήσετε όσοι μας ακούτε, ότι δεν είναι κενός λόγος αυτός το οποίο, άδειος λόγος που σας λέω, για να ξεπεράσουμε την ερώτηση του αγαπητού Μιχάλη, αλλά είναι η αλήθεια. Σήμερα λοιπόν η Μητρόπολη μας για όλα τα μοναστήρια και για την Μητρόπολη μας πληρώσαμε 12.000 ευρώ. Η πρώτη δόση είπαμε για το. Η δεύτερη δόση. Η δεύτερη. Η δεύτερη δόση για τον Έμφυα.
Μακάρι να μην πληρώναμε. Και μακάρι αυτές τις 12.000 να πέραμε τρόφιμα να δώσουμε στους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό το σεβασμό δεν το ήθελαν όλοι να μην πληρώνουν. Συγχωρέστε με όμως, γιατί δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος. Θα ήθελα να ρωτήσω, Ιρήστον, παρόλο που το αναφέρατε εσείς τώρα στην κουβέντα σας, σχετικά με το Παντοπολείο της Αγάπης. Πολλοί κόσμος έχει προσφύγει στο Παντοπολείο της Αγάπης. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Καταρχήν να πω το εξής. Το Παντοπολείο της Αγάπης, ευτυχώς είχαμε βάλει και ένα φραγμό με την έννοια των φορολογικών συντελεστών. Ναι, έγινε μια επιλογή μέσω κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων με τη βοήθεια. Πάντως δεν αφήσαμε κανέναν και όποιος έρχεται και αυτά τα κριτήρια μην έχει, θα πάρει αυτό που μπορούμε να του δώσουμε. Ναι. Όπως και στην ιματιοθήκη. Έχουμε πολλά ρούχα, όπως και στα φάρμακα, έχουμε πολλά που δίνουμε κάθε μέρα. Και εδώ και στην Ικαρία και στους φούρνους. Ακόμα δεν ζητιανέψαμε και από την Ένωση Εφοπλιστών και 167 δέματα κάθε μήνα έρχονται για συγκεκριμένους πολύτεκνους ή αναξιοπαθώντας αδερφούς μας από τους εφοπλιστάς. Δεν ξέρω αν και αυτοί θα το διατηρήσουν ακόμα. Μας έχουν δώσει την υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούν να μας στέλνουν κάθε μήνα αυτά τα πακέτα, τα οποία είναι αρκετά γεμάτα και θα έλεγα πληθωρικά. Εμείς διατρέχουμε τώρα μια δυσκολία. Γι' αυτό και ζητιανεύω, θα το πω τώρα εγωιστικά, ζητιανεύω. Δεν μπορούμε, είστε λίγοι και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ζητήσεις που υπάρχουν για τους αναξιοπαθούς αδερφούς μας. Για να δώσουμε το προηγούμενο μήνα, πληρώσαμε 5.000, αφού πήραμε προσφορές και αυτό γίνεται για να μην αδικούμε κανέναν από τους προμηθευτάς μας, 5.000 δόθηκαν για να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους αναξιοπαθούς, εκτός από αυτά τα οποία μας φέρνουν κάποιοι άνθρωποι ή αυτά τα οποία μαζεύουμε από τα σούπερ μάρκετ. Μπορούμε όμως κάθε μήνα 5.000. Αυτό είναι ένα ποσό 60.000 το χρόνο. Να δίνουμε τόσα χρήματα. Όχι. Αδύνατο. Διότι δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε από πουθενά. Γι' αυτό και είπα για αξιοποίηση και τη περιουσία μας. Αν έχεις αξιοποιήσει την περιουσία σου και έχεις κάποια έσοδα, μπορείς να το κάνεις. Τώρα με τα δεδομένα δεν μπορούμε. Και τι κάνουμε? Ζητιανεύουμε. Ήδη τώρα μεθαύριο θα πάω στην Αθήνα, γιατί έχω αυτή την επιτροπή που είπατε προηγουμένως. Και θέλετε να κάνω μια εξομολόγηση. Ό,τι ακούω και αφορούν όλα αυτά τα φιλανθρωπικά και το μυαλό μου, είναι στη Σάμμο. Και βρίσκω διά της αυτής θέσης, τέλος πάντων, δυνατότητες, να ζητάω κι εγώ για τον τόπο μας και για το νησί μας. Και τώρα είμαι έτοιμος να ζητήσω να μας στείλουν κάποιους τόνους, αν είναι δυνατόν να το πω έτσι, τροφίμων, για να μπορούμε να τα αποκριθούμε τα Χριστούγεννα. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό το οποίο σας είπα τώρα, νομίζω τα Χριστούγεννα θα έχουμε μια δυσκολία, γιατί δεν βοηθάει κανένας άλλος. Έχουμε 1.350 άτομα. 1.350. Πώς θα τα αποκριθούμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα? Δηλαδή είναι περίπου 350-400 οικογένειες, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχουν ανάγκη. Δεν θα ανταποκριθούμε. Και γι' αυτό θα κάνουμε πάλι εκκλήσεις εδώ στον τόπο μας και στους συλλόγους και στα σχολεία, ώστε να αναπτύξουμε και την φιλανθρωπία και την αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλλά και τον εθελοντισμό, ο οποίος πρέπει να υπάρξει. Διότι και το Παντοπολείο λειτουργεί με πρόσωπα τα οποία θελοντικά προσφέρονται να τα βάλουν στις σακούλες, να καθίσουν όλες τις μέρες που δίνουν τα τρόφιμα, τα μοιράσουν μαζί με τους ιερείς μας. Όλα αυτά όμως θέλουν μια οργάνωση. Και είπα προηγουμένως ότι ζητιανεύουμε. Ειλικρινά σας το λέω. Ζητιανεύουμε. Αυτό δεν είναι κακό για μένα, ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω 5 πόρτες και να μαζέψουμε, αλλά πόσο θα διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα? Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ απόψε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Αισιοδοξώ. Ελπίζω. Ελπίζω για καλύτερες μέρες της τοπικής μας εκκλησίας. Και ελπίζω και πιστεύω αυτό το οποίο είπε στην αρχή, ότι η πρόνοια του Θεού κατευθύνει τη ζωή μας. Κάνω πολύ προσευχή και σας το εξομολογούμε
ακριβώς ένεκα αυτές τις δυνάμεις της προσευχής, ασχολούμεθα με τα θέματα και την επικαιρότητα τις περισσότερες φορές που και αυτοί μας κατακρίνουν μερικές φορές, αλλά το ασχολούμαστε γιατί πονάμε τον τόπο μας και το νησί μας. Δεν είμαι απλά ο επίσκοπός σας που είναι ξένος, αλλά είμαι ντόπιος, σάρκα από τη σάρκα σας και ζω και βιώνω όλα τα προβλήματα του νησιού μας από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό και αντίστοιχα από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι και προσεύχομαι να ευλογεί ο Θεός το νησί μας, να μας απαλλάσσει από θλίψεις και δοκιμασίες και κάνω πάντοτε έκκληση και αυτή η έκκληση παρακαλώ ας σας ακουστεί, ας ενωθούμε, ας έχουμε συνοχή, ας βάλουμε στόχους αγάπης και ενδιαφέροντος για το νησί μας και για τα νησιά μας ολόκληρα και για την Ικαρία και τους Φούρνους, για να μπορέσουμε έτσι ενωμένοι, θα το πω άλλη μια φορά κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας, να πορευόμαστε. Η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη η οποία μας συντηρεί και είναι εκείνη η οποία μας διαφυλάσσει όταν με πολύ πίστη την επικαλούμαστε. Γιατί ακριβώς αυτό το οποίο σήμερα μας λείπει είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Εύχομαι λοιπόν, αφού ευχαριστήσω και τον σταθμό, αλλά και τον κύριο Σβαρνιά, τον ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνουν και μακάρι να έχουμε και άλλες ευκαιρίες και θέλω να πω ότι μακάρι να αρχίσουμε να κάνουμε και κάποιες εκπομπές που να προβάλλουν τα μοναστήρια μας, διότι υπάρχουν άνθρωποι στο νησί μας που δεν ξέρουν και τα μοναστήρια μας. Δυστυχώς, ναι. Την ιστορία τους. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει στα μοναστήρια μας, δεν έχουν επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο στο Ηρέων που φτιάχνει. Μα και το μουσείο μας εδώ, στο μουσείο, το εκκλησιαστικό μουσείο, να το χαρούν, να το καμαρώσουν. Να το καμαρώσουν. Όπως και τα μοναστήρια μας. Ξέρετε τι είναι να έχουμε μοναστικές αδελφότητες σήμερα. Ξέρετε τι είναι να είναι νέα παιδιά σήμερα την Κυριακή μεθαύριο. Δεν ξέρω πότε θα μεταδοθεί. Πότε είναι. Το βράδυ Τρίτης. Το βράδυ της Τρίτης που θα είναι η εκπομπή αυτή. Θα έχουμε γυρίσει από την ρασοευχή ενός νέου ανθρώπου που εγκατέλειψε τα πάντα για να γίνει μοναχός και να αφιερωθεί στο μοναστήρι της Βροντιανής. Είναι πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός αυτό για τον τόπο μας. Και δεν είναι και από εδώ. Είναι από τη Μυτιλήνη. Δεν έχει σημασία όμως. Αυτός αφιερώνεται στο Θεό για να υπηρετήσει εμάς, το λαό μας, να υπηρετήσει το μοναστήρι της Βροντιανής. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Αυτά εμένα μου δίνουν δύναμη και κουράγιο και θάρρος για να πορευόμαστε και να δημιουργούμε. Και γι' αυτό και θέλω τη συμπαράσταση όλων. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα παιδιά μας της κατασκήνωσης, την ωφέλεια που πήραν τα παιδιά μας από την κατασκήνωση. Αν τα ρωτήσετε σήμερα τα παιδιά μου, με βρίσκουν στον δρόμο, πότε θα τα μάθουμε τα Χριστούγεννα, σεβασμιότατε, στη μετακατασκηνωτική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι άφησε μέσα στη ψυχούλα τους η κατασκήνωση, η οποία είναι ωφέλεια πνευματική. Ήδη τώρα θα κάνουμε, μετά από λίγες μέρες, θα καλέσουμε τους πρωτεύσαντας και τους αριστεύσαντας μαθητές να τους βραβεύσει η τοπική μας εκκλησία. Ευλογία μεγάλη. Γιατί εκεί θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και τα παιδιά μας και τους γονείς τους. Θα τα καμαρώσουμε, θα τα συγχαρούμε. Όλα αυτά θέλουν όμως. Και αν θέλετε και την προσευχή σας και την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας ότι η τοπική μας εκκλησία κάνει ένα αγώνα πνευματικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας αλλά και στα σύγχρονα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας και που οι πολλές ανακατατάξεις που γίνονται γύρω μας δεν πρέπει να μας απογοητεύουν αλλά πρέπει να μας δίνουν δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν η χάρη του Αγίου Θεού να είναι μαζί σας και όλοι μας, όπως είπα, ενωμένοι και με τη χάρη του Θεού να πορευόμαστε για το καλό της Μητροπόλεως μας και των νησιών μας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα, ο Θεός να είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι εγώ με τη σειρά μου καλή νύχτα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Εδώ, βράδυ Τρίτης, στην Ισαμιακή τηλεόραση, ήταν εκπομπή Επίκαιρα. Καλή νύχτα.